Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 48ο επεισόδιο του podcast. Επιτρέψτε μου να σταματήσουμε την κανονική μας ροή και να αλλάξουμε το θέμα που είχαμε ορίσει για σήμερα. Για σήμερα είχαμε ορίσει ως θέμα τη ψυχολογία της συγχώρεσης. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, αν δεν αλλάξει πάλι το πρόγραμμα για να κάνουμε ένα εμβόλυμο θέμα, ένα θέμα που άπτεται της επικαιρότητα. Σήμερα θέλω να σας δώσω τη δική μου οπτική ως ψυχολόγος, τη δική μου τοποθέτηση σε σχέση με τη θρησκευτική πίστη και την εκκλησία, με αφορμή το σκάνδαλο της Μονής Αβακούμ στην Κύπρο. Τις τελευταίες μέρες επικρατεί ως πρώτο ή ένα από τα πρώτα θέματα στην επικαιρότητα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, το οικονομικό και σεξουαλικό σκάνδαλο που ξέσπασε σε ένα μοναστήρι στην Κύπρο, στη Μονή του Οσίου Αβακούμ, στο Φτερικούδι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα την ύπαρξη αυτού του μοναστηριού, αντιλαμβάνομαι όμως ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο χωριό που διαμένω στην Κύπρο. Φαίνεται ότι είναι μία μονή η οποία επανδρώθηκε τα τελευταία χρόνια, μία μονή με άνδρες μοναχούς, μία ανδρική μονή, και κατόπιν καταγγελίας του Μητροπολίτη της Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, εγώ μένω στο καλό χωριό Ορεινής, λέω είναι στην ίδια Μητρόπολη και είναι κοντά το χωριό Φτερικούδη από το καλό χωριό Ρυνής. μετά από καταγγελία του Μητροπολίτη, Βγήκε στη δημοσιότητα ένα σκάνδαλο που έχει τρεις στην ουσία διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ότι στο μοναστήρι εκείνο γίνονταν θαύματα εντό αγωγικών και θαυματουργικές θεραπείες εντό αγωγικών τα οποία ήταν κατασκευασμένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι βρέθηκαν μεγάλα ποσά χρημάτων στην κατοχή των μοναχών και υπάρχει ζήτημα για χρήματα που έχουν ληφθεί από πιστούς, για δωρεές, για ανέγερση του ναού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν για το σκοπό για τον οποίο λήφθηκα. Δεν τα γνωρίζω καλά τα δεδομένα, δεν είμαι νομικός, είμαι ψυχολόγος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι και η αστυνομία Κύπρου προτίθεται να ερευνήσει την υπόθεση την οποία αυτή τη στιγμή από ό,τι ακούω την διερευνά α, το Συνοδικό Δικαστήριο, η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου. Άρα υπάρχει το κομμάτι το ότι α, κοροϊδεύονταν στην ουσία η πιστή, έπεφτα θύμα κοροϊδίας από πρόσωπα που ήταν στο μοναστήρι, για το ότι και καλά γίνονται θαύματα και γίνονται θαυματουργικές θεραπείες. Υπάρχουν και βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό για μύρο το οποίο έμπαινε μέσα στο σταυρό, ο οποίος μετά παρουσιαζόταν ότι μυρόβληζε και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα ζήτημα για τα χρήματα τα οποία έδιναν οι πιστοί και πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα. Εκ των υστέρων έγιναν καταγγελίες και από την πλευρά των μοναχών που κατηγορούνται για το ότι ο οικείος Μητροπολίτης έπαιρνε χρήματα από το μοναστήρι για να τα χρησιμοποιήσει, όπως είπαν για παράδειγμα για την προεκλογική του εκστρατεία στις πρόσφατες αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο. ούτε ή άλλως υπάρχει ένα οικονομικό ζήτημα. Ξαναλέω, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι νομικός, δεν το γνωρίζω. Ε, ό,τι έχω ακούσει είναι τα ίδια περίπου που έχετε ακούσει και εσείς, είμαι σίγουρη παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι ότι ο Μητροπολίτης έχει κατηγορήσει τον ηγούμενο και έναν Αρχιμανδρίτη ότι είχαν μεταξύ τους ομοφιλοφιλική σχέση, κάτι το οποίο με βάση τα πιστεύω της Εκκλησίας είναι αμαρτία, είναι λάθος, είναι κολάσιμο και ούτω καθεξής. Λοιπόν... Για όσους δεν το γνωρίζετε, πέραν το ότι είμαι ψυχολόγος και έχω εργαστεί, έχω δουλέψει πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν θρησκευτική πίστη, έχουν ζητήματα που έχουν σχέση με τη σχέση τους με την εκκλησία ή με την εξομολόγηση ή με τους κανόνες της εκκλησίας ή με οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την εκκλησία και εγώ ίδια προσωπικά γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, Μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία και σε αρκετά μεγάλη ηλικία, μετά τα 26 μου, άρχισα να απομακρύνομαι. Και δεν μεγάλωσα απλώ μέσα στην Εκκλησία, μεγάλωσα σε μια θρησκευτική οργάνωση η οποία βρίσκεται στην Εκκλησία και είναι πολύ πιο αυστηρή από την Εκκλησία εν γέννη. Πολύ πιο αυστηρές αρχές, πολύ πιο αυστηροί κανόνες και το καθεξής. Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα ασυγκίνητη από όσα άκουσα. Γι' αυτό άλλωστε και κάνω αυτό το επεισόδιο στο podcast. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν προβληματίστηκα σε σχέση με διάφορα ζητήματα που έχουμε συζητήσει πρόσφατα και εδώ στο podcast, που έχουν να κάνουν με το πώς η Εκκλησία, πώς η σχέση μας με την Εκκλησία επηρεάζει τη ψυχική μας ευεξία και υγεία. Καταρχάς θέλω να πω ότι ως ψυχολόγος δεν θεωρώ την ομοφιλοφιλία κάτι αφύσικο, δεν θεωρώ την ομοφιλοφιλία κάτι ε, που να είναι βδέλιγμα και καταλαβαίνω απόλυτα πως δύο άνθρωποι, δύο άνδρες εμπροκειμένου, μπορεί να είναι ομοφιλοφίλοι. Το καταλαβαίνω. Δεν με εκπλήττει, δεν με ταράζει, δεν με σοκάρει φυσικά, και αυτό το έχω συζητήσει και με ανθρώπους που γνωρίζω προσωπικώς, οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι στις τάξεις της Εκκλησίας και έχουν ομοφιλοφιλικό, σεξουαλικό ή ερωτικό προσανατολισμό και παρόλα αυτά τον καταπνίγουν προκειμένου να είναι εντάξει σε σχέση με το σχήμα που έχουν λάβει. Να το πω έτσι πιο λιανά, Μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί ομοφιλόφιλος, να έχει επιλέξει να γίνει μοναχός ή να γίνει ιερέας, ιερομόναχος και ενώ νιώθει έλξη για ανθρώπους του ιδίου φίλου, ενώ είναι ομοφιλόφιλος, να αποφασίσει ότι εγώ θα καταπολεμήσω τη σεξουαλικότητά μου, δεν θα βιώνω τη σεξουαλικότητά μου, δεν θα εκφράζω τη σεξουαλικότητά μου, δεν θα έχω ερωτική ζωή, ακριβώς επειδή έχω αποφασίσει να μονάσω, έχω αποφασίσει να ακολουθήσω το δρόμο του μοναχισμού. Ο δρόμος του μοναχισμού μέσα στην εκκλησία, κατά πώς τον ορίζουν οι εκκλησιαστικοί κανόνες, έχει να κάνει με μια απάρνηση του κόσμου, του υλικού κόσμου. Δηλαδή, όταν κάποιος αποφασίσει να γίνει μοναχός, αφήνει πίσω του τόσο την ερωτική όσο και τη σεξουαλική ζωή τόσο τα υλικά αγαθά όσο και τις δόξες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να αφιερωθεί στο Θεό και το κάνει με καθαρή καρδιά και το κάνει σαν ένα δρόμο άσκησης πνευματικότητας και ένα δρόμο για να συναντήσει το Θεό και να σώσει εντό εισαγωγικών και εκτό εισαγωγικών τη ψυχή του, εννοείται ότι είτε είναι τεροφιλόφιλος αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι ομοφιλόφιλος, επιλέγει γενόμενος μοναχός ή γενόμενη μοναχή ότι τη σεξουαλική του λειτουργία και την ερωτική του λειτουργία της σωματική δεν θα την ενεργοποιήσει. Στα επεισόδια που κάναμε για το Sex Education, στα επεισόδια που κάναμε στο The Sex Ed Series για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τονίσαμε ξανά και ξανά πως η σεξουαλική λειτουργία δεν είναι μια απαραίτητη λειτουργία για έναν οργανισμό. Είναι μια προαιρετική λειτουργία. Άρα, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει και να τηρήσει το να μην λειτουργεί με βάση το σεξουαλικό του προσανατολισμό, τον ερωτικό του προσανατολισμό και με βάση τις σεξουαλικές του ορμές και παρορμήσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει ότι εγώ δεν θα κάνω ξανά σεξ. Εγώ δεν θα κάνω ξανά ερωτική σχέση. Και το να αποφασίσει ένας άνθρωπος να γίνει μοναχός είναι μία συνθήκη στην οποία κατά τη γνώμη μου, την πτωχή μου γνώμη, ξαναλέω δεν είμαι θεολόγος, είμαι ψυχολόγος, έχω περάσει μέσα από την εκκλησία, έχω κακοποιηθεί ψυχικά μέσα στην εκκλησία, έχω περάσει και όμορφες στιγμές μέσα στην εκκλησία, έχω ωφεληθεί από την εκκλησία και έχω πάθει ψυχική φθορά από την εκκλησία, με αυτή μου την ιδιότητα ως ενός ανθρώπου που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία και ενός ανθρώπου που δεν είναι θεολόγος, αλλά έχει κάποιες γνώσεις σε σχέση με την εκκλησιαστική ζωή και με τους κανόνες της εκκλησίας, όποιος αποφασίζει ότι θα ακολουθήσει τον μοναχισμό, αποφασίζει συνειδητά πως είτε είναι ετεροφιλόφιλος είτε είναι ομοφιλόφιλος, δεν θα έχει σεξουαλική και ερωτική ζωή. Και είναι τεράστια υποκρισία εκ της Εκκλησίας να γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, είτε ιδιωτικές τοποθετήσεις, κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξομολόγησης για παράδειγμα, όπου η Εκκλησία να κατηγορεί την ομοφιλοφιλία ως ένα πολύ σοβαρό αμάρτημα, αυδέλιγμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να λέει για τους ομοφιλόφιλους λόγια βαριά, όπως αυτά που έγραφε ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, και την ίδια στιγμή στους κόλπους της Εκκλησίας να υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Είναι το ίδιο σοκαριστικό με το να υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία μοναχοί οι οποίοι να έχουν ετεροφιλοφιλικές ερωτικές σχέσεις. Δεν με σοκάρει το γεγονός ότι ένας άνδρας φέρεται να είχε ερωτικό δεσμό με έναν άλλον άνδρα, με σοκάρει το γεγονός ότι ένας μοναχός φέρεται να είχε σεξουαλική ζωή με κάποιον άλλο μοναχό. Ή με τον ίδιο τρόπο θα ένιωθα άσχημα αν άκουγα ότι ένας μοναχός είχε σεξουαλική ζωή με έναν άνθρωπο να μην είναι μοναχός. Έχω αυτό το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και έντιμοι. Και αυτό που λέμε ότι είμαστε, να το κάνουμε. Αστιευόμενοι πολλές φορές λέω, θέλω τον παπά μου παπά, το δάσκαλο μου δάσκαλο, τη στριπτιζού στριπτιζού και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό που είσαι, αυτό να δηλώνεις. Αυτό που δηλώνεις, αυτό να είσαι. Και μάλιστα ούκο λίγες φορές έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην εκκλησία, είναι θεολόγοι για παράδειγμα, είναι κληρικοί και εν γνώση τους δεν ακολουθούν τους κανόνες της εκκλησίας. Και τους έχω πει ότι η γνώμη μου είναι ότι εφόσον δεν συμφωνεί με τους κανόνες της Εκκλησίας, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να διαχωρίσεις τη θέση σου από την Εκκλησία. Ότι δεν μου αρέσει η στάση ζωής του να παρουσιάζουμε ως μέλος της Εκκλησίας ή ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας και παράλληλα να ζω μια ζωή η οποία να μην ταιριάζει με τους κανόνες της Εκκλησίας. Ως άνθρωπος, εγώ ίδια προσωπικά, έχω τη δική μου προσωπική γνώμη για τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Και αυτούς τους εκκλησιαστικούς κανόνες με τους οποίους δεν συμφωνώ, δεν τους ακολουθώ. Δεν βγαίνω όμως να μιλήσω τώρα εδώ στο podcast ως μία θρησκευόμενη γυναίκα η οποία ακολουθεί όλους τους κανόνες της Εκκλησίας και παίρνω το δάχτυλο, υψώνω το δάχτυλο για να την πω σε όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες της Εκκλησίας. Και έρχεται εδώ μια αρετή, μια αρετή που είναι και αρχιολινικη αρετή, αλλά είναι και χριστιανική αρετή, η αρετή της ταπείνωσης. Στην αρχαία Ελλάδα, ισω η ταπείνωση να παρουσιαζόταν ως η αρετή του μέτρου, του να κρατάμε το μέτρο. Πώς μπορείς να κατακρίνεις άλλους ανθρώπους, για πράγματα τα οποία εγκρυπτό κάνεις και εσύ και πώς μπορείς να νιώθεις ότι είσαι υπεράνω των άλλων ανθρώπων επειδή ακριβώς έχεις μία θέση, είτε αυτή η θέση είναι να είσαι θεολόγος, είτε αυτή η θέση είναι να είσαι κληρικός, ή να είσαι μοναχός, ή να είσαι μοναχή, ή να είσαι ηγουμένη και ούτω καθεξής. Δεν συνάδει με την πνευματικότητα, είτε τη δούμε με την κοσμική έννοια, Στου θρησκευτικού κύκλου, όταν χρησιμοποιείται ο όρος κοσμική έννοια εννοούν ο τρόπος που σκέφτονται αυτοί που δεν είναι θρησκευόμενοι, αυτοί που δεν είναι στους κόλπους της εκκλησίας ή κοσμικοί. Είτε το δούμε με τη θρησκευτική έννοια, δεν είναι πνευματικό να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους αποκρύβοντας την ουσία τη δική μας αντίθεση στις απόψεις, στις πεπιθήσεις και στις πράξεις με το θεσμό της θρησκείας ή με το θεσμό της εκκλησίας, τον οποίο είτε εκπροσωπούμε είτε παρουσιαζόμαστε σαν να είμαστε μέλη του που συμφωνούμε με τους κανόνες του και τον τρόπο ζωής που εισηγείται. Λοιπόν, ξαναλέω ότι δεν με απασχολεί το ζήτημα ότι οι δύο μοναχοί φέρονται να έχουν ομοφιλοφιλική ερωτική σχέση μεταξύ τους. Δεν με απασχολεί να τους κατακρίνω γιατί έχουν σχέση ή αυτή η σχέση είναι ομοφιλοφιλική. Το μόνο που παρατηρώ είναι ότι η Εκκλησία είναι εξαιρετικά υποκριτική. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εκείνοι οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν βγάλει πύριους λόγους ενάντια στην ομοφιλοφιλία ενάντια στο γάμο μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φίλου και στην τεκνοθεσία των ομόφιλων ανθρώπων, όταν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχουν τέτοιες σχέσεις ομοφιλοφιλικές, οι οποίες είναι κρυμμένες. Δεν θα σας το κρύψω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνω για ομοφιλοφιλικές ερωτικές σχέσεις μέσα σε μοναστήρια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Επίσης, θα πω την πραγματικότητα ότι δεν είναι όλα τα μοναστήρια άντρα α, σεξουαλικών οργείων, ούτε όλοι οι μοναχοί και όλες οι μοναχές είναι υποκριτές και άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν. Οφείλω να είμαι έντιμη και σωστή και να παρουσιάζω την αλήθεια μεγαλώνοντας μέσα στην εκκλησία, όσα μοναστήρια έχω επισκεφθεί και έχω διαμείνει σε αυτά τα μοναστήρια ως παιδί, επειδή ο πατέρας μου είναι ιερέας και θεολόγος και είχε και εξακολουθεί να έχει πολύ στενή σχέση με διάφορα μοναστήρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όσα μοναστήρια έχω επισκεφθεί, δεν έχω παρατηρήσει και δεν έχω γνώση για εκείνα τα μοναστήρια να συμβαίνουν τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή να υπάρχουν κρυφές σεξουαλικές σχέσεις των μοναχών. Γιατί ξαναλέω, ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που επιλέγεις, ο οποίος έχει ως προαπαιτούμενο, ως ένα από τα προαπαιτούμενα, την αποχή από τη σεξουαλική ζωή με άλλους ανθρώπους. Με βάση τα πιστεύω της Εκκλησίας, ο μοναχός επιδίδεται στο θείο έρωτα. Στον έρωτα του Θεού. Και το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, γιατί όταν ήμουν έφηβος, είχα μεγάλο προβληματισμό για το αν μεγαλώνοντας θα γινόμουν μοναχή ή όχι. Και το έχω ψάξει. Όταν λέω το έχω ψάξει, ενώ έχω διαβάσει βιβλία, έχω συνομιλήσει με πνευματικούς, το έχω ψάξει το ζήτημα τι σημαίνει μοναχισμός. Μοναχισμός σημαίνει ότι επιλέγεις εν γνώση σου να μην έχεις σεξουαλική ζωή και ερωτική ζωή με άλλους ανθρώπους, επιλέγεις να αφιερώσεις τη ζωή σου, τα συναισθήματα σου, το είναι σου στο Θεό και η ζωή σου να είναι μία προσπάθεια αγιασμού. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στον κόσμο και είναι καλοί χριστιανοί, είναι μέλη της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που παντρεύονται, οι άνθρωποι που είναι ελεύθεροι μέσα στον κόσμο, σύγκολοι μέσα στον κόσμο, ότι δεν μπορούν να έχουν ένα δρόμο προς την αγιότητα. Ο καθένας μέσα από το δρόμο που επιλέγει, έχει τις δικές του ευκολίες και τις δικές του δυσκολίες. Όποιος επιλέγει το δρόμο του μοναχισμού, επιλέγει συνειδητά να μην έχει σεξουαλική ζωή και ερωτική ζωή με άλλους ανθρώπους. Τελεία. Λοιπόν, δεν είναι σε όλα τα μοναστήρια που συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνω για μοναστήρι ανδρικό στο οποίο να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Ως ψυχολόγος έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από μοναστήρια και οι οποίοι κατά τη διάρκεια των συνεδριών τους μου περιέγραψαν παρόμοια φαινόμενα και σε άλλα μοναστήρια. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω σε ποια μοναστήρια γιατί θα σπάσω το απόρριτο, το ψυχολογικό απόρριτο της συνεδρίας του καθενός, όμως σας ξαναλέω δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω ένα τέτοιο περιστατικό. Δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει και αλλού. Όπως επίσης συμβαίνει και αλλού να εμπορεύονται κληρικοί και μοναστήρια θαύματα. Πέρα από τον αποτροπιασμό που βίωσα όταν έμαθα για την κατασκευή των θαυμάτων στο μοναστήρι αυτό το οποίο διερευνάται, ένιωσα και μια ανακούφιση επειδή είχα έντονες ανησυχίες και για άλλα παρόμοια σημεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο όπου πολλούνται θαύματα. Όπως το ακούτε, κατασκευάζονται και πολλούνται θαύματα. Στο κανάλι μας στο YouTube, που είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, μιλάμε πολύ συχνά για την έννοια της πνευματικότητας την έννοια της πνευματικότητας από κοσμική σκοπιά και όχι εκκλησιαστική σκοπιά. Η πνευματικότητα σημαίνει να προσπαθεί συνεχώς να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Να προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεις το πνεύμα σου. Να προσπαθεί συνεχώς να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δεν μπορείς να εξελίσσεις πνευματικά, ούτε να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου όταν χρειάζεσαι θαύματα, χρειάζεσαι απτές αποδείξεις για οτιδήποτε. Τα θαύματα, τα κατασκευασμένα θαύματα και τα προσπόληση θαύματα υπονομεύουν ουσιαστικά την πνευματικότητα οποιοδήποτε ανθρώπου προσπαθεί να εξελιχθεί. Δηλαδή, το να κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο διαδίκτυο ή να κυκλοφορήσει μια φήμη ότι στο τάδε μέρος, στο τάδε μοναστήρι, στην τάδε εκκλησία, όταν πα και όταν σου βάλουν πάνω σου το σταυρό και όταν σου βάλουν πάνω σου το άλλο, θα θεραπευτούν τα θέματα υγεία σου, θα κάνεις παιδί αν δεν μπορείς να κάνεις παιδί και ούτω καθεξής, αυτοί είναι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν πιστούς και πελάτες, πάρα πολύ απλοϊκή και ηλιστική, ματεριαλιστική. Άρα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την όποια έννοια της πνευματικότητας, είτε την ηλιστική, είτε την εκκλησιαστική, τη θρησκευτική. Για του λόγου του αληθές, μίλησε αυτές τις μέρες με κάποιον ιατρό, ο οποίος α, ζει και εργάζεται στη Λευκοσία και συζητούσαμε ως φίλοι που είμαστε για αυτό το ζήτημα και μου είπε έτσι απερίφραστα ότι μου έχει τύχει εμένα λέει στο ιατρείο μου να κάνω μια συγκεκριμένη ιατρική επέμβαση η οποία επέλυσε το πρόβλημα υγείας ενός ανθρώπου και να δω το διαδίκτυο αυτό τον άνθρωπο να μιλάει σε βιντεάκι και να λέει ότι ε, το πρόβλημα της υγείας του επιλύθηκε μέσω θαυματουργικής ε, επέμβασης η οποία έγινε όταν επισκεφθήκε τον Λόγο Μοναστήρι. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης υπάρχουν πολλά θαύματα. Mm. Και θαύματα που γράφονται ότι έχουν γίνει από τον Χριστό και έχουν γίνει και από τους Αποστόλους Του. Mm διάβαζα στα μικρά μου τα παιδιά προτού κοιμηθούν, το οποίο το ένα είναι 8 ετών και το άλλο είναι 12, από την Αγία Γραφή για Παιδιά, κομμάτια από την Καινή Διαθήκη, ένα βιβλίο το οποίο άκουγα και εγώ από τον πατέρα μου, μας το διάβαζε όταν ο αδερφός μου και εγώ ήμασταν μικροί προτού πάμε για ύπνο. Και μέσα αναφέροντα διάφορα θαύματα και με ρώτησαν τα παιδιά, γίνονται και σήμερα θαύματα, είμαστε σίγουροι ότι έγιναν τα θαύματα τότε και τους απάντησα παρόλο που δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι εκπρόσωπο της Εκκλησίας, ως μητέρα τους απάντησα ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα θαύματα που καταγράφονται στην Αγία Γραφή όντως έγιναν όπως καταγράφονται ή όχι. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία για τη δική μας πνευματικότητα και για το να είμαστε εμείς καλύτεροι άνθρωποι, είναι να περιμένουμε πνευματικά θαύματα και όχι σωματικά θαύματα. Με την έννοια του ότι αν ένας άνθρωπος αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί και γίνει καλύτερος άνθρωπος, αυτό είναι ένα πνευματικό θαύμα. Ή αν ένας άνθρωπος επιλέξει το δρόμο της αρετής και αφήσει πίσω του ή δεν επιλέξει το δρόμο της κακίας και αυτό επίσης είναι ένα πνευματικό θαύμα. Ξαναλέω είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι θεολόγος δεν είμαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, πιστεύω όμως, έχω την πεποίθηση, έχω τη γνώμη, θεωρώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή να προσεγγίσει τη θρησκευτική πίστη μέσα από ένα πιο πνευματικό φακό και όχι έναν ηλιστικό, ματεριαλιστικό και πρακτικό φακό. Με άλλα λόγια, ανησυχώ ότι όπου διαφημίζονται θαύματα, εκεί κατασκευάζονται και πολλούνται και όλα στα θαύματα. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί μέσα από το πρόσφατο σκάνδαλο στο μοναστήρι του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδη στην Κύπρο. Ξέρω ότι δεν έχει εκδικαστεί ακόμη υπόθεση, ούτε από το εκκλησιαστικό δικαστήριο, ούτε από το ποινικό δικαστήριο, στο οποίο από ό,τι ε, δηλώνει η Κυπριακή Αστυνομία θα παραμευθεί η υπόθεση, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το γεγονός ότι κατασκευάζονταν και πολλούνταν θαύματα. Και αυτό είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό είναι εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, αυτό είναι εσχρό και επονίδιστο. Γιατί από τη μια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρή ασθένεια, υποφέρει από καρκίνο για παράδειγμα, κάνει τα πάντα προκειμένου να σώσει την υγεία του και μπορεί να κάνει και τεράστιες δωρές σε ένα μοναστήρι στο οποίο ισχυρίζονται οι μοναχοί ή παρουσιάζουν ότι γίνονται θαύματα και επίσης ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρή ασθένεια, περνάει μια σοβαρή δοκιμασία στο σώμα και στη ψυχή, να του δοθεί μια ελιστική λύση και όχι μια πνευματική ουσιαστική λύση. Δηλαδή, πώς βοηθούμε τους ανθρώπους να εξελιχθούν πνευματικά, όταν την ώρα που είναι ασθενείς, την ώρα που φοβούνται για την υγεία τους και για τη ζωή τους, εμείς τους λέμε δώσε χρήματα και θα λυθεί το πρόβλημά σου. Εκτός από την κοροϊδία, εκτός από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, που ξαναλέω είναι πονίδιστα και είναι εγκληματικά, στερούμε, εάν είμαστε εκπρόσωποι της Εκκλησίας ή της θρησκείας ή του οποιασδήποτε πίστης, στερούμε από τους ανθρώπους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτή τους τη δοκιμασία προς ουσιαστικό όφελος πνευματικό και προς όφελος της ψυχής τους, αν θέλετε, και προς όφελος της ψυχικής τους υγείας και ισορροπίας. Ως ψυχολόγος έχω δουλέψει για πολλά χρόνια με ανθρώπους καρκινοπαθείς ή ανθρώπους που πάσχουν από σπάνια νοσήματα, το οποία είναι απειλητικά κατά της ζωής. Δουλεύοντας με τους ανθρώπους αυτούς, ένα στόχος που βάζαμε ήταν να πάρει ο άνθρωπος, ο οποίος υπέφερε από καρκίνο, ο οποίος υπέφερε από ένα σοβαρό αυτοάνωσο νόσημα, όπως την καταπλάκα σκλήρινση, να πάρει ο άνθρωπος μέσα από τη δοκιμασία της υγείας του και τη δοκιμασία του τη σωματική και το σωματικό πόνο να πάρει κάποια μηνύματα υπαρξιακά. Σε ένα καθαρά ψυχολογικό επίπεδο αυτά τα μηνύματα έχουν να κάνουν για παράδειγμα με το ότι από τη στιγμή που είμαι ασθενής, από τη στιγμή που ασθενώ, από τη στιγμή που κινδυνεύει η ζωή μου και η υγεία μου, αποφασίζω πλέον να μην ασχολούμαι με ασήμαντα πράγματα. Να μην ασχολούμαι με τον κάθε τοξικό άνθρωπο που βρίσκεται στο περιβάλλον μου. Να μην με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Να μην με ενδιαφέρει η συσσόρευση πλούτου για παράδειγμα. Και να με ενδιαφέρει η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια. Και υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ασθένησαν από σοβαρέ ασθένειε και άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτονταν μετά που ασθένησαν Χρησίμευσε δηλαδή η ασθένεια ως ένα wake-up call, ως ένα κάλεσμα να ξυπνήσουν, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους, να βγάλουν από πάνω τους ενοχές που δεν τους ανήκαν, να σταματήσουν να υπηρετούν τα πρέπει και τα θέλω μιας κοινωνίας απάνθρωπης και αυτή ακριβώς η αλλαγή στη στάση τους, με κάποιο τρόπο που δεν τον γνωρίζουμε πώς, φυσιολογικά και βιολογικά, να συντελέσει και στην απρόσμενη καλυτέρευση της υγείας τους. Υπάρχει μια μελέτη των εντό εισαγωγικών θαυματουργικών θεραπείων του καρκίνου, η οποία έγινε στην Αμερική πριν 35 χρόνια περίπου, όπου Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν καρκινοπαθείς σε τελικό στάδιο και οι οποίοι θεραπεύτηκαν χωρίς να έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία ιατρική που να εξηγεί την αποθεραπεία τους. Μελετήθηκε αυτή η ομάδα αποθεραπευμένων ασθενών και βρήκαν ότι τα κοινά που είχαν μεταξύ τους αυτοί οι οποίοι απρόσμενα θεραπεύτηκαν από καρκίνο ήταν ότι όλοι ανεξαιρέτως πήραν αποφάσεις αλλαγής ζωής, αλλαγής τρόπου ζωής και αλλαγής τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς μετά τη διάγνωση τους. Όταν δηλαδή τους είπαν ότι έχεις μπροστά σου τόσο καιρό ζωής, τόσες εβδομάδες ζωής, τόσους μήνες ζωής, πήραν την απόφαση να αποτινάξουν από πάνω τους οποιοδήποτε ζυγό. Σταμάτησαν, για παράδειγμα, να πηγαίνουν σε μια δουλειά στην οποία δεχόντουσαν μόμπινγκ, δεχόντουσαν εργασιακό εκφοβισμό, δεχόντουσαν bullying στην εργασία, ή χώρισαν από ένα κακοποιητικό γάμο, ή έφυγαν από εκεί που διέμεναν και πήγαν να μείνουν κάπου αλλού μέσα στη φύση που να ένιωθαν καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι αν ακούει αυτό το επεισόδιο του podcast κάποιο ο οποίο είναι καρκινοπαθής ή κάποιο ο οποίο έχει μια σοβαρή ασθένεια που απειλεί τη ζωή του, ότι αν αλλάξει τον τρόπο τη ζωή του, οπωσδήποτε θα θεραπευτεί. Προσοχή, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πουλήσω ή να κατασκευάσω θαύματα. Εξηγώ όμω τη δική μου ανησυχία ω ψυχολόγου για το γεγονό ότι η πώληση κατασκευασμένων θαυμάτων στερεί την ευκαιρία από τους ασθενείς ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν και σκέφτονται και μπορεί να τους υποδουλώσει ακόμη περισσότερο στα πρέπει και στα μη της Εκκλησίας ίσως. Δεν σας το κρύβω και δεν το αρνούμε ότι δεν συμφωνώ με όλους τους εκκλησιαστικούς κανόνες και ότι δεν είμαι σύμφωνη με όλα όσα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία και με όλα όσα έχουν αποφασίσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν συμφωνώ. Διαφωνώ ως άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο και εξαιρώ τον εαυτό μου από την κατηγορία του θρίσκου ανθρώπου. Δεν είμαι θρίσκα. Έχω πει σε διάφορα βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και στο παρελθόν ότι θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο ελεύθερο από θρησκεία. Ενώντας ότι δεν με εκφράζει 100% η θρησκεία στην οποία είμαι βαφτισμένη, η εκκλησία στην οποία είμαι βαφτισμένη. Παρόλα αυτά όμως, έχω κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να προσπαθώ με το δικό μου προσωπικό τρόπο να προσεγγίσω τα θεία ή να καταλάβω το Θεό ή να συναντήσω το Θεό ή να δω αν υπάρχει Θεός ή όχι. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα όλων μας να έχουμε τον προσωπικό μας δρόμο προς την όποια θρησκευτικότητα, προς το Θεό ή προς την πνευματικότητα. Γιατί ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανακοινείται μέσα από αυτό το σκάνδαλο και έχει να κάνει με τη σχέση της Εκκλησίας με τους ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας είναι ότι η Εκκλησία πολλές φορές παρουσιάζεται ως ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη και ως ο μοναδικός εκφραστής του τι σημαίνει καλός άνθρωπος και τι σημαίνει κακός άνθρωπος. Έχουμε κάνει πρόσφατα στο κανάλι μας στο YouTube μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή ποινική φιλοσοφίας Δ. Σταμάτιο Τζιτζί, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Παρίσι, σε σχέση με το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους στην Ελλάδα και τα νομικά ζητήματα που προέκυψαν από τη ψήφιση του νέου νόμου στην Ελλάδα που δίνει το δικαίωμα για τον πολιτικό γάμο σε όλους. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο για εκείνο το βίντεο και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θριαμβολογήσω σε αυτό το επεισόδιο και να πω α να το σκάνδαλο στη Μονή ο Σιού στο Φτερικούδη έρχεται να αποδείξει πως η Εκκλησία είναι εν συνόλο τοξική, εν συνόλο κακή, ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό έχουν λαθασμένες πεπιθήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό που με προβληματίζει ως ψυχολόγο είναι η τοξική επίδραση που έρχεται πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται θύματα, θύματα των οδηγιών, των ψεύτικων κατασκευασμένων θαυμάτων και μίας ρητορικής, μια σχέση με την πνευματικότητα, μια σχέσης με τη θρησκεία, μια σχέσης με το Θεό, η οποία αναβασίζεται στην υποκρισία και στο χρήμα. Γιατί να πρέπει να δώσω χρήματα για να με βοηθήσει ο Θεός. Φυσικά, κάποιος ο οποίος έχει δώσει χρήματα στο Λόγο Μοναστήρι, αρκετοί που έχουν δώσει χρήματα στο Λόγο Μοναστήρι, επειδή έχω παρακολουθήσει λίγο την επικαιρότητα αυτές τις μέρες, έχουν βγει και έχουν μιλήσει και έχουν πει ότι εμείς τα, τα χρήματα τα δώσαμε για τη σωτηρία της ψυχής μας και δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να έγινε στο μοναστήρι, δεν τα θέλουμε πίσω, γιατί ε, εμείς τα δώσαμε έχοντας ένα πνευματικό σκοπό, οπότε δεν μας νοιάζει. Έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους όμως οι οποίοι λένε, μια συγκεκριμένη περίπτωση έχω ακούσει, έναν πατέρα του οποίου ο γιος πέθανε από καρκίνο, που λέει ότι του ζητήθηκε το ποσό των 2.000 ευρώ από το εν λόγω μοναστήριο, ότι θέλει αυτά τα χρήματα πίσω, όχι γιατί τα έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα, αλλά γιατί νιώθει ότι δέχθηκε κοροϊδία σε μια πολύ αδύναμη στιγμή του. Δυστυχώς υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι είναι τόσο πονηροί, είναι τόσο δόλοι, είναι τόσο υποκριτές, ώστε να είναι λύκοι που να ενδύονται με προβιά προβάτου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θράσος να γίνονται μέλη της Εκκλησίας, να γίνονται μοναχοί, να γίνονται ιερομόναχοι, να γίνονται ηγούμενοι, να γίνονται δεσποτάδες και να μην έχουν καμία απολύτως σχέση οι πράξεις τους και οι σκέψεις τους με αυτό που δηλώνουν πως είναι. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δυστυχώς. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο αποδυναμωμένοι ψυχικά και πνευματικά, οι οποίοι γίνονται εύκολη λία, εύκολα θύματα αυτών των ύπουλων ανθρώπων, οι οποίοι εμπορευματοποιούν την πίστη στο Θεό και εμπορευματοποιούν την αναζήτηση του ανθρώπου για το Θείο και για την πνευματικότητα. Είναι σε γνώση μου πως αυτό το επεισόδιο μπορεί να το παρακολουθήσουν άνθρωποι που είναι θρήσκοι, άνθρωποι που είναι άθρησκοι, άνθρωποι που είναι ένθεοι, άνθρωποι που είναι άθεοι. Η ψυχολογία ως επιστήμη δεν εξετάζει την ύπαρξη όχι του Θεού. Η ψυχολογία ως επιστήμη εξετάζει τον αντίκτυπο, το impact που έχει η θρησκεία στις ζωές των ανθρώπων και στη ψυχική ευεξία και τη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Θυμάμαι όταν ήμουν προπτυχιακή φοιτήτρια ότι είχα ανακαλύψει κάποιες μελέτες οι οποίες υποστήριζαν ότι οι άνθρωποι που έχουν θρησκευτικότητα, οι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποια εκκλησία, οι άνθρωποι που συμμετέχουν συχνά στις τελετουργίες αυτής της εκκλησίας έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Ως προπτυχιακή φοιτήτρια ήμουν εξαιρετικά θρήσκα οπότε θυμάμαι ότι είχα ενθουσιαστεί α, διαβάζοντας αυτές τις έρευνες. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι οι έρευνες αυτές χρηματοδοτούνταν από θεολογικά σεμινάρια και από πανεπιστήμια τα οποία ανήκαν σε συγκεκριμένες Αμερικανικές Εκκλησίες. Δεν αμφιβάλλω ότι αν ένας άνθρωπος έχει υγιή θρησκευτικότητα, και έχει μία σχέση με την Εκκλησία, με την όποια Εκκλησία επιλέγει να συνδεθεί. Έχει μία υγιή σχέση, όπου δεν καταλύεται η προσωπική του κρίση, η λογική του και η ευθυκρισία του, αλλά χρησιμοποιεί. Τι τελετουργίε τη Εκκλησία ή τα μυστήρια τη Εκκλησία, αν θέλετε, για όποιον πιστεύει είναι μυστήρια, για όποιον τα παρακολουθεί και τα παρατηρεί ω κοινωνικό επιστήμονα, είναι τελετουργίες. Εάν χρησιμοποιεί τα μυστήρια ή τι της τη Εκκλησία για να βοηθήσει τον εαυτό του να ισορροπήσει ψυχικά, εάν ακούει τα όποια κηρύγματα ή ακούει τις όποιε νουθεσίες χρησιμοποιώντας την κρίση του και την ευθυκρισία του και λαμβάνοντας υπόψη του ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τον κηρύττει ή τον συμβουλεύει είναι και αυτός άνθρωπος και μπορεί να έχει προσωπικές αδυναμίες, μπορεί να έχει προσωπικά πάθη τα οποία να προβάλλει πάνω του και έτσι να μπορεί να διαχωρίζει πότε μου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει κόμπλεξ και με δηλητηριάζει με το κόμπλεξ του. Υπότε μου μιλάει ένα άνθρωπο που έχει αυθεντική αγάπη προ το Θεό και προ τον άνθρωπο και με περιβάλλει με την αγάπη του, τότε ναι, αυτού του είδου η υγιή θρησκευτικότητα μπορεί να συμβάλλει στη ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων. Όμω, η υποδούλωση του πνεύματο, η υποδούλωση τη λογική μα σε οποιανδήποτε μορφή εξουσία και τυραννία, μόνο φθορά της ψυχικής μας υγείας και της σωματικής μας υγείας μπορεί να προκαλέσει. Ξέρω ότι βασική αρχή του χριστιανισμού και βασική αρχή μιας ορθόδοξης θρησκευτικότητας, χριστιανικής ορθόδοξης θρησκευτικότητας, είναι η υπακοή. Ότι ο πιστός πρέπει να υπακούει στο πνευματικό του, ο μοναχός στο γέροντα του, ο ηγούμενος στο δεσπότη του και ούτω καθεξής. Και γνωρίζω ότι αυτό που εισηγούμε έρχεται κόντρα στη διδαχή της υπακοής. Το γνωρίζω. Και το λέω εν γνώση μου και σας λέω δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι θρίσκα, δεν είμαι εκπρόσωπο της Εκκλησίας, είμαι ψυχολόγος, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία και στην ηλικία των 48 μου χρόνων επιλέγω συνειδητά να κρατώ κάποια διδάγματα που πήρα από το χώρο της θρησκείας που έχουν να κάνουν με τον ανθρωπισμό, την αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ροπή προς την πνευματικότητα, την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και τον ανθρωπισμό. Δεν το κρύβω ότι μεγάλο μέρος του τρόπου με τον οποίο σκέφτομαι έχει επηρεαστεί θετικά από τα θρησκευτικά διδάγματα. Δεν το κρύβω όμως ότι και μεγάλο μέρος των παιδικών τραυμάτων που κουβαλάω, το οποία συνιστούν μεγάλο κομμάτι της ταλαιπωρίας που βιώνω από την απορρίθμιση που έχω συχνά από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αποτελείται από τραύματα που δέχτηκα στο χώρο της Εκκλησίας και στο χώρο της αυστηρής θρησκευτική οργάνωσης που ήταν μέλη γονείς μου και μέσα στην οποία μεγάλωσα και από την οποία έφυγα στην ηλικία των 26 ετών. Δεν το κρύβω ότι έχω ωφεληθεί από τη θρησκευτική πίστη και την εκκλησία και ότι έχω επίσης πάθει φθορά, ψυχική και συναισθηματική φθορά από το ίδιο μέρος, από τη θρησκευτική πίστη και από την εκκλησία. Ο τρόπος με τον οποίο τα συγγυρίζω στο δικό μου μυαλό, η εκλογήκευση που κάνω ως ένα υγιή μηχανισμό άμυνας, που ίσως σας φανεί χρήσιμος όσοι ακούτε αυτό το επεισόδιο και σας απασχολούν αυτά τα ζητήματα, είναι η εξής ο οποιοδήποτε πνευματικό ή θεολόγος ή παπά παύλα ψυχίατρος ή οποιοδήποτε άλλος να ισχυρίζεται και να νομίζει ότι τα λόγια του και οι αναφορές του και τα τσιτάτα του και αυτά που διδάσκει και η κατάκριση που κάνει και η κακία που εκφράζει είναι τα λόγια του Θεού ή είναι η αλήθεια της οποιασδήποτε πίστης, όμως αυτό δεν είναι παρά εκείνο που ισχυρίζεται. Και επειδή υπάρχουν και θεολόγοι και ιερείς στην εποχή μας, οι οποίοι είναι χαρισματικοί, με την έννοια ότι τους βλέπεις και έχουν αγάπη στο βλέμμα τους, στη ψυχή τους, στην καρδιά τους, στα λόγια τους. Είναι άνθρωποι της αγάπης και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Αυτοί οι θεολόγοι, αυτοί οι κληρικοί, μιλάνε για την ερμηνεία των γραφών, για την ερμηνεία των ιερών κειμένων και όχι για την αυτόματη μεταφορά αυτών που έλεγε για παράδειγμα Απόστολος Παύλος σε επιστολές του στη σημερινή πραγματικότητα. Στο βίντεο στο κανάλι μας με τίτλο «Η Ελλάδα δεν είναι θεοκρατικό κράτος, ο ναρκισιστικός δικαιωματισμό των θρησκόληπτων ανάμεσά μας», εκεί διαβάζεται τόσο ένα μήνυμα που έστειλε στην ομάδα της ονορίας του στο Viper ένας φωτισμένος πνευματικός, όσο και ένα άρθρο που έχει γράψει ο θεολόγος Θανάσης Παπαθανασίου, για του λόγου το αληθές. Το τελευταίο ζήτημα που θέλω να θέσω είναι το ζήτημα του σκανδαλισμού των πιστών, το οποίο αναφέρεται συνεχώς από διαφόρους που μιλάνε στις εκπομπές και δημοσίως, είτε θεολόγους, είτε κληρικούς, είτε ακόμη και δημοσιογράφους. Ο σκανδαλισμό των πιστών τι σημαίνει. Οι άνθρωποι που είναι πιστοί στο Θεό και στην ουσία πιστοί στην Εκκλησία σκανδαλίζονται όταν μαθαίνουν πως υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι εμπορευματοποιούν κατασκευασμένα θαύματα, οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος ασθενών συνανθρώπων τους, οι οποίοι ενώ είναι μοναχοί έχουν σεξουαλική ζωή σκάνδαλο, σκανδαλισμός, δηλαδή το τι κάνει ο άλλος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, μέλος της Εκκλησίας επιφανές ή και εκπρόσωπος του Θεού στα μάτια των θρύσκων ανθρώπων, να είναι αφορμή για να χάσουν την πίστη τους. Ποια είναι η δική μου άποψη σε σχέση με το σκανδαλισμό. Η αλήθεια είναι πω η μίμηση, είναι το πιο βασικό μέσο μάθησης για τα νήπια, τα παιδιά και ίσως και τους προεφήβους. Δηλαδή όσο νεότερος είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο μικρός είναι ένας άνθρωπος, όσο λιγότερο εξελιγμένο εγκέφαλο έχει ένας άνθρωπος δομικά λόγω της ηλικιακής του ανάπτυξης και της εγκεφαλικής του ανάπτυξης, μαθαίνει μέσω της μίμησης. Γι' αυτό και πολλές φορές στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube έχουμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα οι γονείς, να είμαστε υγιή πρότυπα για τα παιδιά μας ώστε να μιμούνται υγιή πρότυπα. Κατά την προσωπική μου γνώμη ως ψυχολόγου και ως πρώην θρησκόλη του ανθρώπου όταν η πίστη ενός ανθρώπου είναι ισχυρή και είναι προσωπική πίστη, είναι προσωπική επιλογή ενός ανθρώπου να πιστεύει στο Θεό, να πιστεύει στην καλοσύνη των ανθρώπων, να πιστεύει στην ανάγκη για πνευματικότητα, δεν επηρεάζεται καθόλου από το οτιδήποτε πράττουν άλλοι άνθρωποι γύρω του. Έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται σαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας ή κατέχουν θεσμικό ρόλο στην Εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται από τέτοια περιστατικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια νηπιακή ή παιδική προσέγγιση στην πνευματικότητα. Χθε, 13 Μαρτίου 2024, ανέβηκε στο κανάλι μας στο YouTube ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Μετά την τοξικότητα τι ο πνευματικός αγώνας δεν τελειώνει ποτέ». Και σε ένα σχόλιο κάτω από εκείνο το βίντεο, ένας φίλος που παρακολουθεί τα βίντεο σχολίασε ότι δεν του αρέσει ένας ψυχολόγος να χρησιμοποιεί τον όρο πνευματικότητα για να μιλήσει για τον πνευματικό αγώνα που κάνει ένας άνθρωπος για να εξελίξει τη ψυχική του υγεία και ισορροπία και να εξηγιάνει την προσωπικότητά του, γιατί λέει ο όρος πνευματικός αγώνας χρησιμοποιείται από διάφορες θρησκείες και από διάφορες αιρέσεις με άλλο σκεπτικό και με άλλη έννοια. Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ τον όρο πνευματικότητα γιατί θεωρώ ότι το ανθρώπινο πνεύμα και η πνευματικότητα δεν αποτελεί μονοπόλιο καμίας θρησκείας, καμίας θρησκευτική ομάδας, κανενός ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα και την ευκαιρία να προσεγγίσουμε την πνευματικότητα. Οπότε, ένα άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματικά ενήλικας, ένα όριμο πνευματικά άνθρωπο μπορεί να διαχωρίσει το ανθρώπινο σφάλμα, την ανθρώπινη αδυναμία από το σύνολο. Ναι, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν αδυναμίες. Ναι, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι είναι τοξικοί άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι είναι ναρκισιστές. Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν είχα υπόψη μου σε καμία περίπτωση το εν λόγω μοναστήρι παρόλο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή στην οποία κατοικώ στην Κύπρο. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, είδα μια τηλεοπτική εκπομπή στο YouTube, όπου γινόταν μια παρουσίαση του μοναστηριού αυτού και των θαυμάτων του πριν δύο χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι όση ώρα παρακολουθούσα ένα πρόσωπο το οποίο τώρα βρίσκεται κατηγορούμενο σε αυτή την υπόθεση να μιλάει για τον εαυτό του και να παρουσιάζει τη ζωή του και τον εαυτό του, σκεφτόμουν συνέχεια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα ένας ευάλωτος ναρκισιστής. Το σκεφτόμουν όλη την ώρα. Θα μου πείτε το σκέφτηκε τώρα επειδή έμαθες για το σκάνδαλο και γι' αυτό τον λόγο είχες αυτή την άποψη. Μπορεί να επηρεάστηκαν, ναι. Όμως, δεν πάβει εκείνη η καταγραφή σε βίντεο τη συνέντευξη του ανθρώπου αυτού που υπάρχει στο διαδίκτυο να καταδεικνύει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει υγιή προσωπικότητα. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεγαλομανής. Ότι αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως και καλά ταπεινός άνθρωπος ενώ στην ουσία παρουσιάζει τον εαυτό του σαν κάτι το εξαιρετικό, σαν κάτι το υπέροχο, σαν κάτι το άπιαστο. Για παράδειγμα, όταν μιλάει για το βιογραφικό του, λέει πράγματα τα οποία δεν γωνιάζουν με τη λογική, όπως τα λέγαμε στην Κύπρο. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν πρόδειλο το στυλ της προσωπικότητας του σε εκείνη τη συνέντευξη, λόγω του ότι δεν είμαι θρήσκα, δεν παρακολουθώ τέτοιε εκπομπές, αλλά σκέφτηκα ότι οποιοδήποτε άνθρωπος όριμος πνευματικά, συναισθηματικά όριμος, ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά όριμος παρακολουθούσε εκείνη τη συνέντευξη, δεν θα ένιωθε οποιαδήποτε έλξη να πάει σε εκείνο το μοναστήρι και να γίνει θύμα των κατασκευασμένων θαυμάτων προς πώληση. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι πολλές φορές η θρησκεία και η θρησκευτικότητα είναι καταφυγή ανθρώπων που είναι τεμπέληδες πνευματικά, οι οποίοι δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το μυαλό τους και να παίρνουν αποφάσεις, γιατί είναι κουραστικό να έχεις δική σου άποψη, είναι κουραστικό να βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει και προτιμούν την εύκολη λύση του να είναι οπαδοί, ακόλουθοι, πρόβατα αν θέλετε, σε μία ομάδα η οποία τους λέει αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς και τα πράγματα είναι όπως σας τα λέμε εμείς. Άρα ο σκανδαλισμός των πιστών αφορά το κομμάτι εκείνο που έχουν σχέση με την εκκλησία η οποία σχέση είναι πελατειακή. Στην ουσία, κατά τη γνώμη μου πάντα, ω κοινωνικού επιστήμονα, πουλούν εντό εισαγωγικών την ψυχή του στο διάβολο, a.k.a. στην εκκλησία, αφήνουν την ελεύθερη τους βούληση στα χέρια του οποιοδήποτε τους αναλάβει, είτε αυτός είναι ένας υπεύθυνο και έντιμος εκπρόσωπος της Εκκλησίας, είτε είναι κάποιος παραδόπιστος και υποκριτής εκπρόσωπος της Εκκλησίας και οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου την κρίση τους. Και χρησιμοποιούν και κάποια ρητά, βιβλικά ρητά, όπως το πίστευε και μη ερεύνα, το οποίο μπορεί να διαβαστεί πίστευε και μη ερεύνα, Δηλαδή, το πίστευε και μη ερεύνα, άμα το διαβάσει έτσι, σημαίνει να πιστεύει και να μην ερευνά. Δηλαδή, να καταπίνει αμάσιτο ότι σου σερβίρουν. Ενώ αν διαβαστεί πίστευε και μη ερεύνα, είτε πιστεύει είτε όχι να ερευνά, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Όπω και να έχει. Ξαναλέω, δεν είμαι θεολόγος. Δεν είμαι μοναχή. Δεν είμαι ηγουμένη. Δεν είμαι γερόντισσα. Δεν είμαι κληρικό. Είμαι ψυχολόγο. Αυτέ τι απόψει έχω σε σχέση με το σκάνδαλο που κυριαρχεί στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Το σκάνδαλο στο συγκεκριμένο μοναστήρι του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι στην Κύπρο. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε. Έχω ακούσει και μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε άλλα πράγματα και μαρτυρίες ανθρώπων που λένε άλλα πράγματα. Ήρθε εις γνώση μου και το βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες που δείχνει δύο μοναχούς να συζητούν για το πώς να βάλουν από ένα πλαστικό δοχείο, μεγάλο πλαστικό δοχείο μύρο στο σταυρό, ο και καλά θαυματουργικά μετά μυρόβλιζε. Έχω δει και το βίντεο με την εξαιρετικά τοξική αήθη, ναρκισιστικός κακοήθη επίθεση ενός μοναχού προς μία εθελόντρια καθαρίστρια στο μοναστήρι που κυκλοφόρησε σήμερα. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το βίντεο ήταν η αιτία ώστε να αλλάξω την κανονική ροή του podcast και να φτιάξω αυτό το επεισόδιο σήμερα. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Ξαναλέω, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, μιλάω ως ψυχολόγος, μιλάω ως μικροκοινωνικός επιστήμονας, παραδέχομαι ότι έχω κάποιο επηρεασμό και θετικό και αρνητικό από τη ζωή που έχω ζήσει μέσα στην εκκλησία και μέσα στη θρησκευτική οργάνωση, το βίντεο αυτό θα ήθελα να είναι τροφή για σκέψη για ανήσυχα πνεύματα. Ανθρώπους οι οποίοι είτε πιστεύουν είτε όχι έρευνουν. Σας χαιρετώ.